Αυτά όσο γυρνάνε θείο σημαίνει ότι τόσο πόσο μήκος έχει μεγάλο η φλέβα. Είναι μεγάλη φλέβα νερού εδώ, μπορεί να είναι και 15 μέτρα. Α, τώρα προχωράς για να δεις πόσα μέτρα είναι η φλέβα, ε. Ναι. Εδώ σταματάνε. Εδώ σταματάνε. Δεν πόσα μέτρα είναι θείο. Δεν έχει νερό. Πόσα μέτρα είναι. Περίπου μέχρι τα 425 μέτρα βρίσκω το νερό, αλλά ακριβώς τα πόσα μέτρα δεν ξέρω. Α, τώρα δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς μέτρα είναι κάτω από τη γη, έτσι. Τώρα αυτό πόσα η φλέβα, πόσα μέτρα, πόσο μήκος έχει, 15 μέτρα είναι. Τώρα θα κάναμε τα βήματα. Α, ωραία, άντε. Λοιπόν. Είκοσι μέτρα μήκος. Ναι, φάρδος. Φάρδος. Ναι. Και είπαμε είναι επιφανειακό αυτό, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι για βαθιά. Είναι για βαθιά, έτσι. Ναι. Αυτές οι βέργες που κρατάς είναι για βαθιά. Είναι για βαθιά αυτές. Οι άλλες οι βέργες που έχεις μέχρι οι πόσα μέτρα. Οι βέργες είναι σε χαλκό. Ναι. Είναι για επιφανειακά νερά. Μέχρι 30 μέτρα το βάθος μπορώ να πιάσω. Μέχρι 30 μέτρα, έτσι. Αλλά μπορώ να σε πω αν έχει πολύ νερό ή λίγο. Όταν πάνε οι ράβδοι γρήγορα γυρίζουν, έχει πολύ νερό. Μάλιστα. Όταν οι ράβδοι πάνε σιγά έχει λίγο νερό. Όταν δεν γυρίζουν καθόλου δεν έχει τίποτα. Εσύ τώρα δηλαδή θείο είσαι ραβδοσκόπος, έτσι. Ναι, ραβδοσκόπος. Και πού την έμαθες αυτή την τέχνη. Αυτή την έμαθα από έναν γεωλόγο Γερμανό, την Πτολεμαϊδα. Όταν ήσουν φαντάρος. Φαντάρος, ναι. Του μηχανικού ή μαχαιριστή και ο τρύπανος. Και πώς αυτό τώρα άμα πάρω εγώ τις ράβδους δεν γυρνάνε σε μένα. Εξαρτάται, αν έχει το χάρισμα του Θεού. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να έχει κάτι στο αίμα σου για να γυρνάνε ναι, αυτά, έτσι. Ναι. Και πόσο καιρό ασχολείσαι θείο με αυτά. Με αυτά ασχολούμαι από το 80 μέχρι τώρα. Και έχεις βρει νερό πολλές φορές. Πολλές φορές, ακόμα βρήκα και σε ένα χωριό στο Μετόχι, σε ύψωμα πάνω. Μπράβο. Τα 180 μέτρα. Ωραία θείο. Αυτό τώρα που βρήκαμε δηλαδή ήταν επιφανειακό νερό. Όχι, για βαθιά είναι. Τώρα στα πόσα μέτρα είναι ακριβώς δεν ξέρω. Για βαθιά. Ναι. Και άμα θέλουμε να βρούμε τα μέτρα ακριβώς. Τα μέτρα δεν μπορώ να βρούμε. Απλά βρίσκεις μόνο που έχει νερό φλέβες, έτσι. Μόνο αυτό. Και ξέρεις και το φάρδος της φλέβας. Και αν έχει πολύ νερό ή λίγο ή καθόλου, μπορεί να με δοκιμάσει και σε μια γεώτρηση ακόμα κοντά, να μου πούν, θέλω να κάνω μια δοκιμή. Θα τον πω εγώ αν έχει νερό πολύ, λίγο ή καθόλου. Μάλιστα. Όποιος θέλει να σε βρει για να ψάξει νερό, ναι, μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ναι, πού μπορεί να σε βρει. Στο σπίτι να πάρει τηλέφωνο. Εσύ πού μένεις. Μένω στις Σκοτούς Ασερών. Σκοτούς Ασερών και ονομάζεσαι. Αποστολίδη Γιώργος. Μάλιστα. Στο ποιο τηλέφωνο μπορούν να σε βρούνε. Το 2-321-0 μετά έχει το 81-506. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.